Σήμερα έχουμε μαζί μας τρεις κυρίες, τρεις δεσποινίδες, οι οποίες αν και μικρές ηλικιακά, δεν είναι καθόλου μικρές σε δυναμικότητα με το άθλημα που ασχολούνται. Έχουμε μαζί μας τις τρεις από τις τέσσερις από την τετράκοπο εκοπηλασίας του Ναυτικού Όμιλου Θεσσαλονίκης και της εθνικής μας ομάδας. Είναι μαζί μας η Ελένη Χαραλαμπίδου, η Νένα η Παπατέρπου και η Ιωάννα Σβεστά. Κορίτσια, καλημέρα. 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 Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά. Ωραία. Δεν πιστεύω να σας ξυπνήσαμε. Εσείς έχετε μάθει να ξυπνάτε πρωί για προπονήσεις, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Νεανίδρων που έγινε πέρσι τον Σεπτέμβριο. Βασικά, να είστε καλά, πόσο χρόνο είστε? Ας ξεκινήσουμε από αυτά για να καταλάβει ο κόσμος με τι κορίτσια έχουμε, με τι κορίτσια θαύματα έχουμε, συζητάμε σήμερα. Η ηλικία σας πόσο είναι? Εγώ είμαι η Ελένη Χαραλαμπίδου και είμαι, τώρα θα κλείσω τα 18. 18. Εγώ, η Αζωστά Ιωάννα, είμαι 16. Α, εσύ είσαι η πιο μικρή... Εγώ είμαι ένα. Ναι, και είμαι και εγώ 18. Α, μάλιστα. Δηλαδή η Ιωάννα είναι η πιο μικρή της παρέας σας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Να πούμε ότι τα τρία κορίτσια ανήκουν στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, ενώ η τέταρτη ουσιαστικά, η οποία συμπληρώνει την τετράκοπο, είναι η Σμήνη Νόνη. Σωστά, κορίτσια? Είναι η τέταρτη η οποία συμπληρώνει την τετράκοπο της εθνικής ομάδος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από... Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα. Ναι, η Σμήνη είναι από τον Βόλο, δεν είναι από τον Ο. Mm-hmm. Μάλιστα. Κορίτσια, από πόσο χρόνο ξεκινήσατε να ασχολείστε με την κοπηλασία και ποιος ήταν αυτός που σας έσπρωξε εκεί? Εγώ, η Αζωστά Ιωάννα, ξεκίνησα 11 χρονών περίπου. Mm-hmm. Και άρχισα αυτό το άθλημα λόγω του θείου μου που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής αυτός. Αχα. Και με παρακίνησε να ξεκινήσω. Δοκίμασα, μ' άρεσε και ακολούθησα αυτόν τον δρόμο. Μάλιστα. Η Νένα, η Ελένη. Εγώ ξεκίνησα γιατί ο μπαμπάς μου ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και έχει πάει και στους Ολυμπιακούς. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή και προπονητής στον Όμιλο. Είναι προπονητής σας ουσιαστικά? Ναι, είναι προπονητής μας. Και ξεκίνησα, κάνω περίπου 8 χρόνια δηλαδή. Εσύ ήσουν η Νένα τώρα, ποια ήσουν? Ναι, η Νένα. Η Ελένη. Εγώ ξεκίνησα τη Δευτέρα Γυμνασίου, ήμουνα 14 χρονών. Ναι. Και είχαν έρθει μια μέρα, τη μέρα αθλητισμού, δύο προπονητές από το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκη στο σχολείο μας με δύο εργόμετρα και δοκίμασα, μου άρεσε και ξεκίνησα. Δηλαδή ουσιαστικά εσύ, Ελένη, ήσουν από αυτούς που δεν είχες κάποιον, ας πούμε, εννοώ στο οικογενειακό σου περιβάλλον που να ασχολείται με το άθλημα, όπως είναι ένα και η Ιωάννα. Όχι, όχι. Κορίτσια, είναι δύσκολο άθλημα? Είναι αρκετά δύσκολο, ναι. Οι ώρες δηλαδή προπονήσεων που κάνετε, πόσες είναι? Γιατί φαντάζομαι τώρα εσείς έχετε φύγει λίγο και σε επίπεδο, είστε λίγο σε αυξημένο, σε μεγαλύτερο επίπεδο, δεν είστε απλά σε έναν όμιλο. Έχετε πλέον και την εθνική ομάδα, μια και είστε μέλη της εθνικής ομάδας των Ανίδων. Τώρα, αυτή την περίοδο κάνουμε 3 ώρες προπόνηση την ημέρα περίπου και κάποιες μέρες τυχαίνει να κάνουμε και 2 προπονήσεις την ημέρα. Mm-hmm. Αυτό, το πιο δύσκολο είναι που πρέπει να είμαστε το πρωί στο σχολείο και να κάνουμε προπόνηση μετά ή και πριν καμιά φορά, νωρίτερα άμα χρειαστεί. Και να το συνδυάσουμε με το φροντιστήρι και όλα αυτά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και στις τρεις σας, επειδή η ηλικία σας... Ακόμα σχολείο πηγαίνετε, όπως μας είπατε. Πώς μπορείτε και τα συνδυάζετε? Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος ότι είστε η εθνική ομάδα τετράκοπου νεανίδων, έχετε το σχολείο, έχετε τα φροντιστήρια, έχετε τις δραστηριότητες σας, έχετε τις παρέες, τα προλαβαίνετε όλα? Βασικά, αν έχεις βάλει πρόγραμμα, μπορείς να τα προλάβεις όλα και να πετύχεις το στόχο.
Ναι, δηλαδή, ας πούμε, για πες μου το πρόγραμμά σου, ας πούμε, μια καθημερινή, η οποία, ας αφήσουμε λίγο έξω το lockdown και το ότι δεν υπάρχουν σχολεία τώρα, ας πούμε, και μπορεί να κάνετε μέσω υπολογιστών. Ποιο είναι, ας πούμε, το πρόγραμμα μιας αθλήτριας τόσο υψηλού επίπεδου στην ηλικία των 16-18 χρονών? Συνήθως προπόνηση το πρωί στις 6. Πριν το σχολείο. Πριν το σχολείο, ε. Μετά στις 8 που έχουμε σχολείο μπαίνουμε στο μάθημα διαδικτυακά πλέον. Mm-hmm. Τελειώνουμε το μάθημα, πηγαίνουμε προπόνηση μέχρι τις 5 περίπου, 5.30. Διαβάζουμε όσο έχουμε χρόνο. Mm-hmm. Μετά φροντιστήρια. Τελειώνουμε το φροντιστήριο, συνήθως στις 10. Και μετά ξαναδιαβάζουμε. Δηλαδή ξυπνάτε το πρωί. Δηλαδή, ναι, για πες, για πες. Τα Σαββατοκύριακα όποτε προλαβαίνουμε, βγαίνουμε καμιά βόλτα να ξεσκάσουμε, να δούμε τους φίλους μας. Τελικά αυτό που λένε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ακούγοντας και εσάς ότι ξεκινάτε από το πρωί, γιατί να πάτε προπόνηση 6 ώρα, φαντάζομαι ξυπνάτε στις 5. Ναι, και φτάνετε στο σπίτι σας 10 ώρα το βράδυ. Πλέον εντάξει, τώρα με τα διαδικτυακά και αυτά σπίτι είμαστε, αλλά ναι, όταν ήταν χωρίς τον κορονοϊό ήμασταν σχεδόν όλη μέρα έξω. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πριν από μεγάλες διοργανώσεις, όπως ήταν το Πανευρωπαϊκό, το οποίο πήρατε τη δεύτερη θέση, αυτό ήταν έτσι το πρόγραμμα ή ήταν πιο έντονες οι προπονήσεις? Άλλαζε δηλαδή κάτι στο ρυθμό των προπονήσεών σας? Όλο το καλοκαίρι βρισκόμασταν στο Σχοινιά, στην Αθήνα, και εκεί ήμασταν σε κοινόβιο με την εθνική ομάδα, που οι προπονήσεις ήταν τρεις τη μέρα και ήταν σίγουρα πιο δύσκολες. Mm-hmm. Και πιο απαιτητικές. Αυτό. Δηλαδή, απλά είναι ότι κατεβαίνετε, φαντάζομαι ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν οι χώροι, οι εγκαταστάσεις για να είστε εδώ πέρα στην περιοχή. Είστε τρεις από τέσσερις και η κοπέλα η Νόν είναι από το Βόλο. Πρέπει να είστε κάτω και με την εθνική ομάδα, πρέπει να είναι και στις εγκαταστάσεις του Σινιά, έτσι δεν είναι? Τώρα πριν περίπου μια-δύο εβδομάδες είχαμε τέτοιο κοινόβιο, απλά ήταν εικονικό. Ναι. Και επειδή λόγω του κορονοϊού δεν μπορούσαμε να πάμε στο Σχοινιά, το κάναμε από τα σωματεία μας και στέλναμε τα αποτελέσματα των προπονήσεων στους προπονητές της Εθνικής. Αλλά όταν είναι προετοιμασία για αγώνες, πηγαίνουμε πάντα κάτω στο Σχοινιά για να κάνουμε όλη μας την προπόνηση με τον εθνικό προπονητή για να μας βλέπει και αυτός. Ναι, όταν λέτε κοινόβιο, κλειστό, τι εννοείτε, για λίγο εξηγήστε στον κόσμο. Δηλαδή τώρα είπατε ότι πάτε όλες μαζί και κλείνεστε σε εγκαταστάσεις ή όπως είπατε κάνατε εδώ ο καθένας στο δικό του όμιλο. Δηλαδή μπαίνετε μέσα εκεί πέρα και κάνετε μόνο προπονήσεις καθημερινές οι οποίες βλέπουν τα αποτελέσματα, σας μετράνε, βλέπουν τους χρόνους σας? Ναι, κάπως έτσι είναι. Πηγαίνουμε όλοι στο Σχοινιά. Mm-hmm. Είμαστε άτομα από όλη την Ελλάδα, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να μας βλέπει ο ένας προπονητής, ο οποίος είναι αυτός που ετοιμάζει και τα πληρώματα. Επίσης, φέτος έπρεπε να μένουμε κιόλας εκεί, απομονωμένοι από όλο τον κόσμο, για να είμαστε προστατευμένοι. Και λόγω COVID. Ναι, αυτό ακριβώς. Αν υπήρχε κάποιο κρούσμα στην εθνική ομάδα, δεν θα μπορούσαμε να πάμε στους αγώνες. Σωστό, σωστό. Τετράκοπος άνευ λέγεται αυτό που κάνετε, το άθλημά σας. Ναι. Τι είναι, ποια διαφορά με το άνευ, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει, για να καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή τώρα μπορεί να σας φαίνονται λίγο αστείες και οι ερωτήσεις, αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε. Είναι το σκάφος σας, είστε οι τέσσερις σας και είναι χωρίς κάποιον οδηγητή, χωρίς τον προπονητή πάνω. Λοιπόν, είναι η τετράκοπος άνευ και η τετράκοπος μετά. Μπράβο. Η διαφορά είναι ότι στη τετράκοπο μετά υπάρχει και ένα πέμπτο άτομο που λέγεται επιδαλιούχος και είναι για την πορεία, ναι, ώστε να πηγαίνει η βάρκα ευθεία και χώνει και όλο και το πλήρωμα. Και η τετράκοπος άνευ είναι απλά τα τέσσερα άτομα
Αυτό, τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα αυτές, δηλαδή χωρίς να έχετε πιδαλιούχο, πάντα μόνοι σας. Δεν, ερώτηση τώρα. Επειδή βλέπω, έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, και σας έχω δει και εσάς σε αγώνες. Δεν μπερδεύεστε εννοώντας τι. Να ξεφύγει λίγο η πορεία σας. Σας έχει πετύχει, ας πούμε, να φύγετε πλάγια. Βέβαια, το ξαναφέρνετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι, γιατί δεν βλέπετε πίσω σας, ας πούμε. Δεν είναι. Στους αγώνες υπάρχουν κουλουάρ δεξιά και αριστερά. Σωστά. Όπως το κολυμπητήρια. Βέβαια, εντάξει, έχει τύχει προφανώς να χάσουμε λίγο πορεία, να πάμε δεξιά-αριστερά, αλλά αυτό που κάθεται συνήθως ένα, μπροστά δηλαδή, έχει πιδάριο στο πόδι του. Α, υπάρχει πιδάλιο. Ναι, ναι. Βάζει πορεία. Α, υπάρχει δηλαδή, ο πρώτος έχει πιδάλιο που είναι μπροστά, έτσι δεν είναι? Συνάνευ, ναι. Στην μετά είναι το άτομο, ο πιδαλιούχος, το πέμπτο άτομο που αυτό ναι, που ναι. Αυτό είναι κάποιος, κάποια από εσάς, φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια η οποία δίνει ρυθμό, δίνει τον τρόπο, φωνάζει, μιλάει. Ρυθμό δίνει αυτός που κάθεται μπροστά στο ένα. Στο και ένα. Οι υπόλοιποι τον ακολουθούν. Μάλιστα. Από ό,τι συζητήσαμε και με την Ελένη, η Ελένη είναι και δεύτερη, νομίζω, πανελλήνια στην κλειστή κοπηλασία, αν κατάλαβα καλά, Ελένη μου. Τώρα στους που είχε το κλειστό πανελλήνιο κοπηλασίας, είχα βγει, ναι, που είναι στο εργόμετρο, βγήκα πρώτη και έκανα και πανελλήνιο ρεκόρ. Πρώτη και πανελλήνιο ρεκόρ. Για εξήγησε μας, τι είναι αυτό ακριβώς, γιατί εμένα με εντυπωσίασε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα ότι υπάρχει σαν μέτρηση, ήξερα σαν μηχάνημα, αλλά δεν το ήξερα ότι υπάρχει σαν μέτρηση. Για πες μας λίγο να ακούσει και ο κόσμος, τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο είσαι πρώτη και με πανελλήνιο ρεκόρ. Απλά κάθε χρόνο, όπως γίνεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα στις Βάρκες, γίνεται και στα εργόμετρα. Απλά εκεί μπορούν να πάρουν μέρος και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την κοπηλασία. Όπως εγώ, ας πούμε. Μπορώ να έρθω και να πάρω μέρος, να μετρήσω τον χρόνο μου, Άσχετα. Με ηλικιακές κατηγορίες. Γιατί πλέον το εργόμετρο είναι πολύ γνωστό και διαδεδομένο, καθώς υπάρχει στα περισσότερα γυμναστήρια. Οπότε, ανάλογα με κάθε γεγονιζόμενο, χωρίζονται σε κατηγορίες. Και υπάρχουν διάφορες αποστάσεις, 500 μέτρα, 1000 μέτρα και 2000 μέτρα, καθώς μπορείς να αγωνιστείς και σε σκητάλη με 2 ή με 4 άτομα. Και όποιος τερματίσει πρώτος, έτσι βγαίνουν οι κατατάξεις. Θα ήθελα να ρωτήσω και τις τρεις σας. Γιατί κάποιος να ασχοληθεί με το άθλημα της κοπηλασίας ή τι είναι αυτό που προσφέρει η κοπηλασία? Θα ήθελα λίγο έτσι να ακούσει ο κόσμος, να ακούσουν οι γονείς, γιατί να φέρουν τα παιδιά τους στην κοπηλασία, γιατί να κάνουν κοπηλασία, τι είναι αυτό που το όφελος, τι είναι αυτό που μπορώ να κερδίσω από την κοπηλασία? Αρχικά είναι ένα ομαδικό άθλημα. Μπορείς να μάθεις να συνεργάζεσαι και κάνεις και πολλούς φίλους όταν είσαι μικρή ηλικία. Έρχεσαι και σε επαφή με τη φύση. Είμαστε κάθε μέρα στο νερό. Είναι πολύ όμορφα δηλαδή. Είστε τυχερές, αυτό το κομμάτι σας ζηλεύω. Είναι αλήθεια και πολλοίς κόσμος. Ναι. Και όταν πλέον το πάρεις σοβαρά και μεγαλώσεις και είναι αυτό με το οποίο θες να ασχοληθείς, γυμνάζεις όλο το σώμα σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Και σου μαθαίνει και πειθαρχία και μαθαίνεις να έχεις ένα πρόγραμμα. Κάτι το οποίο μαθαίνει γενικά στον πρωταθλητισμό, αλλά στην κοπηλασία ακόμα παραπάνω. Οι υπόλοιπες κυρίες της παρέας? Εγώ θα έλεγα στα μικρά παιδιά να ξεκινήσω την κοπηλασία, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα, είναι δύσκολο σίγουρα. Απλά, άμα σου αρέσει, όσο δύσκολο και να είναι, θα θέλεις να έρχεσαι κάθε μέρα και να προπονείσαι. Είτε θα είναι εύκολα είτε όχι, και απλά θέλει να είσαι συγκεντρωμένος και να έχεις πειθαρχία. Μάλιστα. Κορίτσια, ναι, για πες, η τρίτη της παρέας. Να πεις,
Ναι. ότι μαθαίνεις να πειθαρχείς από μικρή ηλικία και αυτό σίγουρα θα σου βοηθήσει στην υπόλοιπη ζωή σου. Να βάζεις τα πράγματα σε πρόγραμμα, οπότε να έχεις χρόνο για όσα περισσότερα γίνεται που θες να κάνεις την ημέρα. Και γενικά σε βοηθά. Είναι πολύ καλό στη γυμναστική, δηλαδή γυμνάζεις όλο το σώμα. Να ρωτήσω λίγο. Το διατράκωμα που κάνετε εσείς έχει αποστάσεις, δηλαδή πόσα μέτρα κάνετε, ας πούμε, ο αγώνας σας? Είναι 2 χιλιόμετρα. Είναι στάνταρ αυτό λόγω νεανίδων ή ποιες είναι οι κατηγορίες, θέλω να ρωτήσω, ουσιαστικά της τετράκοπου? Όταν τα παιδιά είναι αρκετά μικρά, ας πούμε, στο δημοτικό που είναι η κατηγορία της ανάπτυξης, ο αγώνας τους είναι 1000 μέτρα ή και 500 μέτρα αν είναι πιο μικρά. Ναι, ναι. Και μετά από την κατηγορία των κορασίδων και πάνω, η απόσταση είναι 2 χιλιόμετρα για όλους. Αυτό γίνεται και στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο και στους Ολυμπιακούς? Ναι, παντού. Παντού είναι τα 2 χιλιόμετρα, ε. Στην κοπηλασία πόσα είδη υπάρχουν? Δηλαδή υπάρχει τετράκοπος με παιδαλίουχο, χωρίς παιδαλίουχο, που είστε εσείς άνευ. Τι άλλα είδη είναι, μονά, διπλά, πόσα μέχρι πόσα μέλη μπορεί να έχει ένα σκάφος? Μέχρι και 9, που είναι η οχτάκοπος, και στην οχτάκοπο υπάρχει και παιδαλίουχος. Γι' αυτό είναι και 9 άτομα. Πάνω είναι τα 8 άτομα τα οποία ουσιαστικά, αυτό που λέμε, να μου επιτρέψετε, τραβάνε το κουπί και ο ένας που δίνει το ρυθμό και έχει το πιδάλιο. Ναι. Και είναι, ποιες άλλες κατηγορίες είναι? Το 8-κοπος, 9-κοπος ουσιαστικά, 8-κοπος και με πιδαλιούχο 9 πλήρωμα. Είναι τετράκοπος. Ποιο άλλο? Έχουμε τετραπλό, διπλό, δίκοπο και σκύφ. Σκύφ είναι το μόνο? Ναι, ναι. Σε τι ηλικία είναι καλά να ξεκινήσει ένα παιδί, κατά την προσωπική σας άποψη, γιατί είστε και κοντά εσείς, εννοείστε νεαρές ηλικία από την ημέρα που ξεκινήσατε, έχοντας αυτή την εμπειρία πλέον των 7, 6, 7, 8 χρονών που κάνετε κοπηλασία, σε τι ηλικία είναι καλά να ξεκινήσει κάποιος να πάει τα παιδί του ή να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα? Γύρω στα 10 με 12 ετών θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη ηλικία. Γιατί έτσι μπαίνει σε ένα ρυθμό από πιο μικρός και δεν σου έρχεται απότομα σε σχέση με όταν θα ξεκινούσε να ασχολείσαι, ας πούμε, στα 15-16. Εδώ βασικά ήθελα να είχα τους γονείς σας να τους ρωτήσω, αλλά θα μου απαντήσετε εσείς, τους αφανείς ήρωες, γιατί μπορεί να φέρνετε και μπράβο σας και συγχαρητήρια για αυτό. Και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια πέρα από εσάς και τους προπονητές, να δώσουμε και ένα μεγάλο μπράβο και στους γονείς σας, φαντάζομαι, οι οποίοι κάνουν αγώνα. Γιατί όντας στο ελληνικό κράτος, δεν ξέρω κατά πόσο διευκολύνεστε εσείς σαν αθλητές. Σίγουρα μας βοηθάνε κάθε μέρα πάρα πολύ. Πηγαίνω φέρνοντάς μας στον όμπλο κυρίως. Ναι. Με τους αγώνες, τα ρούχα, όλα αυτά που πληρώνουμε, ψυχολογικά. Τους το αφιέρωσατε το μετάλλιο τουλάχιστον? Τι είπατε? Λέω, τους αφιερώσατε το μετάλλιο στους γονείς, λέω, γιατί θεωρώ ότι ένα κομμάτι είναι και δικό τους, έτσι δεν είναι? Σίγουρα πίσω από αυτό το μετάλλιο είναι γονείς, προπονητές. Φυσικά οι προπονητές, δεν το συζητάμε. Ο προπονητής σας και οι προπονητές σας είναι το μαζί με εσάς. Αλλά πραγματικά, βλέποντας ότι έχετε καταφέρει, και είμαι σίγουρος ότι θα σας βγάλω πολλές φορές ακόμα στο μέλλον, γιατί θα μας φέρετε και άλλα μετάλλια. Απλά σε αυτή την πρώτη κουβεντούρα που ήθελα απλά να δώσω και συγχαρητήρια και στους γονείς σας, που πέρα από πολύ καλές αθλητρίες έχουν βγάλει και πολύ καλά παιδιά. Και να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, ρε κορίτσια. 16 χρονών, 18 χρονών, δεύτερες στην Ευρώπη. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της Ελένης, της Νένας και της Ιωάννας? Δηλαδή, ποιοι είναι οι επόμενοι αγώνες που θα σας ζούμε να πρωταγωνιστείτε και τι έχετε βάλει σαν στόχο να πετύχετε στην καριέρα σας στην κοπηλασία? Ο φετινός μας στόχος με την εθνική ομάδα είναι να πάμε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πρώτα. Το οποίο είναι, πότε, Ελένη, εσύ είσαι? Ναι, εγώ. Ελένη, λοιπόν, πότε είναι αυτό και πού?
Ήταν να γίνει το Μάιο στη Γερμανία. Mm-hmm. Απλά τώρα λόγω του κορονοϊού μάλλον θα μεταφερθεί πάλι όπως πέρσι Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Mm-hmm. Και αυτό θα το αποφασίσουν στις 12 Απριλίου. Α, τώρα στα κοντά. Ναι, ναι. Και ο πρώτος μας στόχος είναι να συμμετάσχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα και έπειτα και στο παγκόσμιο που θα γίνει στη Βουλγαρία φέτος, στο Πλόβδιβ. Mm-hmm. Αυτά για φέτος. Για φέτος έχουμε δηλαδή σαν στόχο το πανευρωπαϊκό και απλά αναμένουμε ημερομηνία για να δούμε πότε θα πάρουν το σηκώσουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Α, μπράβο, έτσι θα πάρουν το σηκώσουμε και φέτος. Μετά τι γίνουμε, Ολυμπιακούς? Εντάξει, είμαστε πολύ μικρές αυτή τη στιγμή για Ολυμπιακούς. Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν είστε μικρές. Απλά θεωρώ ότι είστε πολύ καλό πλήρωμα και αυτό πιο πολύ το λέω και τον κόσμο για να σας έχει στα υπόψη του, γιατί μην αύριο μεθαύριο δεν είναι μακριά οι Ολυμπιακοί και ακούσουμε τα ονόματά σας και οι περισσότεροι που είναι, δεν τις ξέραμε. Γι' αυτό σας βγάζω, γιατί είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα ακούμε πολλές φορές τα ονόματά σας. Πραγματικά σας χαίρομαι πάρα πολύ. Όντας και εγώ πατέρας δύο κοριτσιών, νιώθω πολύ χαρούμενος που συζητάω μαζί σας, γιατί θα έλεγα ότι με την καλή έννοια ζηλεύω και τους γονείς σας που έχουν βγάλει τέτοια κορίτσια και θα ήθελα να τους σουνιάσω κι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δεν ξέρω τώρα, πραγματικά είναι τόσα πολλά που θέλω να ρωτήσω και να μάθω. Παραδείγματος χάρη, τι χρειάζεται για να... χρειάζεται κάποιος εξοπλισμός για να... την τετράκοπο. Για την κοπηλασία γενικότερα, όχι μόνο για την τετράκοπο συγκεκριμένα. Ναι. Τις βάρκες, τα κουπιά και ας πούμε κάποιο GPS που είναι απαραίτητα. Είτε θα μας τα προσφέρει ο Όμιλος, είτε αργότερα στην Εθνική. Mm-hmm. Εμείς το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι απλά να διατηρήσουμε πολύ καλά αυτές τις βάρκες, γιατί αυτά είναι τα εργαλεία μας. Και πέρα από εκεί μετά τα ρούχα και ό,τι άλλο χρειαστούμε είναι δικιά μας υποχρέωση. Mm-hmm. Μία μέση προπόνηση έχει μόνο προπόνηση στην θάλασσα? Μία καθημερινή προπόνηση που θα κάνει. Και συγγνώμη για τις ερωτήσεις που κάνω, αλλά επειδή ο κόσμος μου έχει στείλει τις συγκεκριμένες κάποιες ερωτήσεις από αυτές, θέλει να μάθουμε ακριβώς. Μπορεί να σας φαίνονται πολύ απλές και χαζές, αλλά θέλουμε ακριβώς να μάθουμε. Δηλαδή, πώς κάνετε προπόνηση, τι προπόνηση κάνετε, τι είδους προπόνηση κάνουν πανευρωπαϊκές αθλήτριες? Συνήθως, όταν έχει καλό καιρό, φυσικά και δεν φυσάει, θα μπαίνουμε στη βάρκα. Και μετά μπορούμε να κάνουμε κάποιο τρέξιμο ή κάποια άλλη προπόνηση με βάρη. Uh-huh. Και αν ο καιρός δεν είναι καλός και φυσάει, θα κάνουμε την προπόνηση μας στα εργόμετρα. Αυτό δηλαδή, ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι της προπόνησης, και ευτυχώς είμαστε από τους τυχερούς σαν Έλληνες, έχουμε καλοκαιρία. Το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή γίνεται μέσα στη θάλασσα και απλά όταν δεν ευρωούν οι συνθήκες οι καιρικές, μπαίνετε στο γυμναστήριο ή τρέξιμο και βάρη. Ναι. Μάλιστα. Αφήνω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχει πάει 9:30 και πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Θα ήθελα, κορίτσια, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ και τις τρεις σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους προπονητές σας που σας βοηθάνε και επέτρεψαν να γίνει αυτή η κουβεντούλα. Και φυσικά να δώσω και ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια και στους αφανείς ήρωες, στους μπαμπάδες και τις μαμάδες σας, τους γονείς σας. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σας ακούσουμε και να σας έχουμε και μελλοντικά ξανά εδώ, όντας, γιατί όχι και παγκόσμιες, γιατί όχι και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ήταν μεγάλη μας και χαρά και τιμή να σας έχουμε ξανά. Και θα ήθελα να βάλετε τον επίλογο εσείς. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς κάτι για το κλείσιμο. Θέλουμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσετε την ευκαιρία να μάθει ο κόσμος κάποια λίγα πράγματα για το άθλημα της κοπηλασίας. Και
Χαρήκαμε και εμείς πολύ που ήμασταν στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και όπως προείπα, μακάρι στο μέλλον να μας φέρετε πολύ πολύ μεγάλες... συγγνώμη, είδατε, πριν κλείσω μια τελευταία ερώτηση. Ήθελα να την κάνω, μου την έστειλε η σύζυγός μου και ξέχασα. Πώς αισθάνεστε να είσαι στο βάθρο πάνω και να βλέπεις την ελληνική σημαία να σηκώνεται και να ακούγεται το εθνικό... Βασικά εσείς δεν ακούσατε το εθνικό ήμο γιατί ήσασταν ένα σημείο, αλλά το ότι ήσασταν πάνω στο βάθρο, πώς αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή? Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Νιώθεις πολύ περήφανος γιατί και εκτός από τη χώρα σου, αλλά και όλοι οι κόποι σου ανταμείβονται. Είναι μεγάλη τιμή να είσαι εκεί πέρα. Δηλαδή, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια παγκόσμια πρωταθλήτρια του Taekwondo και την έκανα την ίδια ερώτηση, μου είπε ότι δεν μπορεί να το περιγράψει το συνέστημα. Ακούω τώρα και αυτό από εσάς. Η δεύτερη θέση σας πεισμώνει για να πάμε για την πρώτη? Ναι, μας πεισμώνει πάρα πολύ. Ήμασταν κοντά να μην για το χρυσό, αλλά γι' αυτό ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Από ό,τι είδα, ήμασταν μπροστά, αλλά στο τσάφ το χάσαμε το χρυσό, Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει καθόλου, γιατί έχουμε άλλο έναν χρόνο και είμαστε και οι τρεις μαζί, προπονούμαστε καθημερινά. Και πιστεύουμε πραγματικά ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η χρονιά. Ωραία. Θα δεσμευτείτε στον αέρα που μόλις φέρετε το χρυσό θα βγείτε πρώτα εδώ πέρα σε μένα. Να το γιορτάσουμε μαζί. Και μακάρι να μην έχουμε και COVID για να σας έχω και εδώ δίπλα μου. Ναι, μακάρι. Εντάξει, κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να έχετε μια όμορφη μέρα. Και καλή δύναμη και στις προπονήσεις. Να είστε καλά, να είστε καλά.